Να πάμε λίγο και να κλείσουμε το μέρος με τις πολιτικές εξελίξεις στη γειτονική Τουρκία. Και θέλω λίγο, επειδή θα υποδεχτούμε σε λίγα δευτερόλεπτα τον καθηγητή τμήματος πολιτικής επιστήμης, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων 48 ώρων, τι λένε, Εύη? Νέα δημοσκόπηση λοιπόν της ΜΑΚ δείχνει ότι από την πρώτη Κυριακή θα μπορούσε να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές της Τουρκίας ο Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, με τα ποσοστά έτσι να τίνουν προς αυτόν τον υποψήφιο. Ναι. Ωστόσο, καθημερινά και με τον προηγούμενο μήνα βλέπουμε ότι υπάρχουν αλλαγές. Την Κυριακή στις 14, νομίζω η κάλπη θα δείξει το αποτέλεσμα. Μάλιστα, εκεί 4-5% προβάδισμα δείχνουν στον Κιλιντσάρογλου. Θέλω να πάμε στον κύριο Παπαδάκη, τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ξέρετε, ένα ερώτημα, και με αυτό θέλω να ξεκινήσω, το οποίο κυριαρχεί στις συζητήσεις, είναι αν η καταγενική ομολογία αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια επί Ερντογάν, εκεί θέλω να εστιάσω, αν μεταβληθεί στην περίπτωση που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χάσει τις εκλογές. Νομίζω είναι το κατεξοχήν ερώτημα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ομολογώ ότι δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Εξηγούμε κατευθείαν στο ενδεχόμενο που ο Ερντογάν χάσει τις εκλογές μετά από μια ηγεμονία 20 χρόνων, και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία πόρα απέχει από το να είναι μια κανονική δημοκρατία όπως την αντιλαμβανόμαστε. Όπως γράφει σήμερα ο Guardian, είναι ένα αυταρχικό καθεστώς με αυξημένη δυσανεξία στην κριτική. Αν τη χάσει, άρα θα έχουμε τον Κιλιντσάρογλου και την λεγόμενη Εθνική Συμμαχία, το συνασπισμό των 6 κομμάτων της αντιπολίτευσης, μπορεί να έχουμε αλλαγές στο ύφος. Σίγουρα θα έχουμε ένα εγχείρημα επαναπροσέγγισης της Δύσης, αλλά σε ό,τι αφορά τα καθημάς, επειδή πράγματι πρόκειται για δόγμα ισχυρά εδρεωμένο, το οποίο διαπερνά όλη την πολιτική τάξη, όλα τα πολιτικά κόμματα της Τουρκίας, με εξαίρεση το φιλοκουρδικό αριστερό κόμμα, το δόγμα του αναθεωρητισμού, και στην πραγματικότητα η Τουρκία δεν έγινε αναθεωρητική δύναμη, υπέρ Ερντογάν. Από το 1974 είναι αναθεωρητική δύναμη, έχει εξελιχθεί σε ένα επιθετικό μαξιμαλισμό και συνακόλουθα επεκτατισμό. Όμως να θυμίσω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι ήταν οι κεμαλιστές οι οποίοι είχαν πρωτοβάλει το ζήτημα για την αμφισβήτηση της κυριαρχίας στα νησιά μέσω της επίκλησης της στρατικοποίησης των νησιών. Για 16 νησιά είχαν πρωτομιλήσει. Είναι μέσα στο συνασπισμό των 6 κομμάτων ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και Πρωθυπουργός του Ερντογάν, ο Νταβούτογλου, ο οποίος πολύ σωστά στη λεγόμενη Εθνική Συμμαχία, που έχει γράψει το πολύ συζητημένο και άκρως επικίνδυνο στρατηγικό βάθος, στο οποίο μπορούμε να ανατρέξουμε για να δούμε από πού έλκει την καταγωγή της, με διαφορετικές σημάνσεις η γαλάζια πατρίδα, στην οποία όμως στο θεώρημα της γαλάζιας πατρίδας έχουν εμπλακεί και κεμαλιστές. Τούτων δοθέντων φοβάμαι ότι αλλαγή δόγματος δεν θα έχουμε. Μπορεί να έχουμε κάποια αλλαγή ύφους. Είπε ο Κιλιντσάρογλου χαρακτηριστικά, κύριε καθηγητά, υποστήριξε χθες το βράδυ ότι ο Ερντογάν το μοναδικό που έκανε στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής είναι να μαλώνει, να οξύνει τις καταστάσεις, να οξύνονται τα πνεύματα. Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη δήλωση, ότι πιθανότατα θα προχωρήσει μια επαναπροσέγγιση στη σχέση με τη Δύση? Όπως ακριβώς το είπατε, και έχει υπάρξει και προηγούμενη αναφορά του, όπου έχει εγκαλέσει ευθέως πρόσφατα τον Ερντογάν ότι όλο λες για τα νησιά αλλά δεν κάνεις τίποτα. Πολύ επικίνδυνη φράση. Θα επιχειρήσει μια επαναπροσέγγιση με τη Δύση. Θα είναι μέσα στην ατζέντα, στο προγραμματικό λόγο του συνασπισμού της λεγόμενης Εθνικής Συμμαχίας. Είναι η στροφή προς τη Δύση και το εγχείρημα επανέναρξης των παγωμένων ενταξιακών διαδικασιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί να εκβάλλει σε μια αλλαγή ύφους, ξαναλέω προηγουμένως. Η αναθεωρητική όμως ουσία του δόγματος εξωτερικής πολιτικής Τουρκίας, και αυτό το έχει καταστήσει απειλή ασφαλείας για τη χώρα μας, πολύ δύσκολα θα αλλάξει. Τώρα, τι θα σημαίνει η στροφή προς τη Δύση? Μπορεί να σημαίνει ότι δυνητικά επιτρεπτικά αυξάνονται οι διαμεσολαβητικοί διάβλοι επικοινωνίας, το οποίο δεν είναι καθόλου κακό. Μπορεί όμως από την άλλη στιγμή να σημαίνει και μια αύξηση του διεθνούς πολιτικού κεφαλαίου μιας τέτοιας κυβέρνησης, που μπορεί
μπορεί να την κάνει ακόμα πιο απόλυτη στις διεκδικήσεις που υπερβαίνουν κάθε έννοια φυσικά διεθνούς δικαίου. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε κάτι, για να μου επιτρέπετε, κύριε Κιλιτσάρογλου. Συγγνώμη, κύριε Παναγιώτοπουλου, για τον Κιλιτσάρογλου και για τον Ερντογάν. Τι έλεγε ο Ερντογάν? Καζάν, καζάν, πριν αρχίσει με τις πολεμικές απειλές, και το επαναλαμβάνει ο Ακάρ με το win-win. Στην πραγματικότητα, αυτό που αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι είναι ένα παίχνιο μηδενικού αθροίσματος. Δηλαδή, κερδίζουν αυτοί αυτό που θα χάσουμε εμείς. Αυτό έχει εδρεωθεί ως δόγμα στην εξωτερική πολιτική, και αυτό ξαναλέω ότι από έναν αθεωρητισμό πάμε σιγά σιγά σε ένα επιθετικό μαξιμαλισμό. Δεν βλέπω τον αρχηγό της Εθνικής Συμμαχίας, τον Κιλιτσάρογλου, να φεύγει από αυτό. Ξαναλέω, μπορεί να έχουμε αλλαγές στο ύφος. Σίγουρα επαναπροσέγγιση με τη Δύση στο ενδεχόμενο που κερδίσει εκλογές, γιατί είναι αμφίροπη μάχη ακόμα και τώρα. Και δεν ξέρουμε αν θα είναι στο πρώτο γύρο, αν θα είναι στο δεύτερο γύρο. Η απόσυρση του Ιτζέ που έγινε μόλις πριν από λίγες ώρες ίσως διευκολύνει λίγο παραπάνω τον Κιλιτσάρογλου. Σε κάθε όμως περίπτωση, η εκτίμησή μου, κύριε Παναγιώτοπουλε, είναι ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Εμείς έχουμε αναπτύξει μια αποτρεπτική ισχύ που δεν περνά καθόλου απαρατήρητη ούτε από την Τουρκία. Έχουμε διευρύνει τις εθνικές μας διεθνείς συμμαχίες και πολύ καλά το έχουμε κάνει και με Αμερική και με Γαλλία, αλλά και με Ισραήλ και με Αίγυπτο, και πρέπει να τις διατηρήσουμε. Η Ελλάδα έχει δείξει ότι είναι έτοιμη να συνομιλήσει, όχι να διαπραγματευτεί επί των πάντων σε διμερείς δηλαδή συζητήσεις με μια βεντάλια αξιώσεων εφόλης που θέλει η Τουρκία, αλλά για τα ζητήματα τα οποία πραγματικά υπάρχει διαφωνία, κύριε δηλαδή Παπαδάκη, την υιοθέτηση της ΑΟΣ και της Υφαλοκρηπίδας. Θέλω λίγο να σταθούμε και να κλείσουμε με αυτό, με την υποστήριξη και τι κρύβεται πίσω από αυτή την υποστήριξη του διεθνούς τύπου στο πρόσωπο του Κιλιτσάρογλου, τελευταίο παράδειγμα Economist, και να θυμίσω και το 2018 του Times της Νέας Υόρκης, όπου τότε είχαν υποστηρίξει φανερά τον Ιντζέ, αν δεν κάνω λάθος. Έχετε απόλυτο δίκαιο και πολύ καλά το θυμάστε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η υποστήριξη του διεθνούς τύπου έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Τουρκία έχει βυθιστεί στην απολυταρχία, αλλά κυρίως ότι η Τουρκία είναι μια πηγή αναξιοπιστίας και αβεβαιότητας σε μια περιφέρεια των ζωτικών συμφερόντων της Δύσης, και μιλάμε για την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ για παράδειγμα, αλλά και σε μια ζωτική περιοχή Αιγαίο-Ανατολική Μεσόγειο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη μεριά βλέπετε πώς το αξιοποιεί, το εργαλειοποιεί ο Ερντογάν, επιχειρώντας να κατασκευάσει ως εσωτερικό εχθρό τον συνασπισμό τον αντιπολιτευτικό, ο οποίος θα καταστήσει την Τουρκία υποτακτική της Δύσης. Βέβαια, αυτό δεν θα με εκπλήξει καθόλου στο αν επανεκλεγεί ο Ερντογάν να αρχίσει ο ίδιος μια προσέγγιση με τη Δύση, παραμένοντας όμως σε αυτό το μοντέλο του τακτικισμού στον οποίο μας έχει συνηθίσει. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά.